Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων τας δίχας των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φυλάσσον αυτάσεις τη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε εις την καταπαυσή σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αδάνατος. Επ' του Κυρίου δεηθώμεν, εις η Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, τον απελευθερώσει τις πόρες γρεβενών φωνευθέντων, σφαγιαστέντων και ανέδεθέντων, πατέρων και αδερφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμβει στον Άγιο του Πατρί και το Παναγίο και Άγιο και Ζωπιά σου πνεύμα την οίκια ή και στους αιώνας των αιών. Αιωνία υπνήμη, αιωνία υπνήμη, αιωνία αυτόνη υπνήμη. Η Διευθύντρια του Πρώτου Γυμνασίου Γρεβενών, κυρία Σοφία Ελευθεριάδου, φιλόλογος. Η ιστορία θα ήταν μια χωρίς νόημα σειρά από γεγονότα, αν μέσα της δεν ξεχώριζαν οι μεγάλες στιγμές. Μέσα σε αυτές το νόημα της ζωής συμπυκνώνεται, μεγαλώνει και εκφράζεται παραδειγματικά σε πράξεις και έργα γιγαντιαία. Τέτοια μεγάλη και παραδειγματική στιγμή υπήρξε για τον τόπο μας η 13η Οκτωβρίου 1912, που ήταν η συνέχεια της άλλης κορυφαίας στιγμής του έθνους μας, της Επανάστασης του 1821. Και είναι μεγάλες οι στιγμές, γιατί σημαδεύονται από πράξεις υψηλόφρονες που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα. Επάνω σε πράξεις θυσίας, οραματισμού και αυτογνωσίας, θεμελίωσαν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων την ελευθερία της πατρίδας μας. Η ελευθερία, όπως τη θέλησαν και την έζησαν οι ήρωες αυτοί, ξεπηδά μέσα από αίματα και ολοκαυτώματα. Έτσι, το 1912 είναι απόδειξη της ζωντάνιας της φυλής μας, που ενώ οι εχθροί την χτυπούν αλίπητα, αυτή διατηρείται ακμαία, ατόφια, αγνή. Και στην κατάλληλη ώρα ξεπετιέται με έναν τρόπο δυναμικό, γίνεται σύφουνας και αστροπελέκη, που κατακαίει και εξαναμίζει τους εχθρούς της. Δεν πρόκειται βέβαια να αναδειάσουν γεγονότα. Γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγενεσία και 109 από την απελευθέρωση των Γρεβενών. Τα γεγονότα είναι γνωστά και αναλύθηκαν πολλές φορές από δόκιμους. Επιγραμματικά υπενθυμίζουμε. Η περιοχή των Γρεβενών είχε υποδουλωθεί το 1932 στους Τούρκους. Από τις πρώτες και όλες ημέρες αναφέρονται αξιόλογες επαναστατικές δράσεις. Το 1498, 1571, 1776 τα Γρεβενά επαναστατούν και οι Γρεβενιώτες συμμετέχουν στην προσπάθεια πληρώνοντας ακριβά τις εξηγήσεις. 1 Οκτωβρίου 1911, ο Ιεραπόστολος της ιδέας του έθνους και της Εκκλησίας, ο εμψυχωτής και φύλακας κατά της ανθελικής προπαγάνδας των Ρουμανιζών, των Βουλγάρων και Αλβανικών συμμοριών, αλλά και των αυθαιρεσιών των Νεοτούρκων, ο εθνομάρτυράς μας, δεσπότης Εμιλιανό Λαζαρίδης, κατακρεουργείται στην τοποθεσία Κλιματέη, ανάμεσα στα χωριά Συνήχοβο και Γρυντάδες, Εμιλιανός και Δεσπότης σήμερα, βάζοντας το καθήκον και την αποστολή του πάνω από τη ζωή του. 5 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός περνάει τα σύνορα της Μελούνας και καταλαμβάνει την Ελασσόνα, τη Δεσκάτη, τα Σέρβια, την Κοζάνη. Ο Τούρκος αγάς των Γρεβενών, Μπεκίρ, κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει τον ελληνικό στρατό και πλησίαζε, θεώρησε φρόνιμο
να εγκαταλείψει την πόλη και να οχυρωθεί στον τόπο καταγωγής του, το Τσούρχλι, Άγιο Γεώργιο σήμερα, από όπου πρόβαλε ισχυρότερη αντίσταση. 13 Οκτωβρίου 1912, οι κάτοικοι της πόλης μας, με σημαίες και τραγούδια, μετέβησαν πέρα από το ποτάμι για να υποδεχτούν τα σώματα των εθελοντών Κρητών Μακεδονομάχων, καβάλα σε άσπρα. Όλοι μαζί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ο Μητροπολίτης Εμιλιανών Δεύτερος ο Δάγκουλας ανέταξε δέηση για τη νίκη των ελληνικών όπλων. Στο μεταξύ, ανεξάρτητο απόσπασμα ευζώνων με διοικητή το συνταγματάρχη Στέφανο Γενάδη, εισήλθε στην πόλη χωρίς να χρειαστεί να δώσει μάχη. Την επόμενη, ο συνταγματάρχης της πόλης διόρισε δήμαρχο τον Νικόλαο Κουσίδη. Αλυσμόνη τη μέρα για τον τόπο μας η 13η Οκτωβρίου, η μέρα εθνικής περηφάνειας και στοχασμού. Παράλληλα, οφείλουμε να θυμηθούμε, ότι τέτοια μέρα πριν από 117 χρόνια, στις 13 Οκτωβρίου του 1904, το Αρχοντόπουλο της Αθήνας και γιος του δημάρχου της, ο Παύλος Μελάς, άφηνε την τελευταία του πνοή στη Σιάτιστα της Καστοριάς, σφραγίζοντας τη ζωή του με τα λόγια «Αξίζει να πεθαίνει κανείς για τη Μακεδονία, αξίζει να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα». Κάθε φορά που πλησιάζουν οι μεγάλες εορτές, όσοι Έλληνες έχουν κλείσει μέσα στην ψυχή τους την Ελλάδα, αναθυμούνται με συγκίνηση τις μεγάλες ώρες του ελληνισμού. Αυτός είναι ο κυριότερος σκοπός του εορτασμού της Μεγάλης Επετείου, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Σήμερα, 200 χρόνια από την ημέρα που φωνάξαμε με άγια τρέλα το «Ελευθερία ή θάνατος» και 109 από την επελευθέρωση των Βρεβενών, η Ελλάδα πάλι δοκιμάζεται από τον εξανατολό εχθρόν που καθημερινά μας ενοχλεί με διάφορους τρόπους, μας φοβερίζει και μας απειλεί. Τις δύσκολες αυτές ημέρες, με τις συνεχείς δυσάρεστες εναγγελίες των δελτίων ειδήσεων, ας υψώσουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό και ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και ας θυμηθούμε τα λόγια του Πατροκοσμά. Η ψυχή και ο Χριστός μας χρειάζεται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος, και αν πέσει πάνω σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει κανείς, εάν εσείς δεν τα δώσετε με τη θέλησή σας. Ας κινήσουμε μπροστά, αδελφωμένοι, με το Πανάρχιο εμείς του Μακρυγιάννη, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Εμείς, ο ταλέπορος και απροσκύνητος ελληνικός λαός, υποκλινόμαστε στους ήρωες αγωνιστές που μας χάρισαν μια ελεύθερη πατρίδα και υποσχόμαστε να διαφυλάξουμε τις αξίες και τα ιδανικά που μας άφησαν ως παρακαταθήκη για να τα μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές. Χρόνια πολλά και ελεύθερα σε όλους. Σεβασμιότατε, κύριε συνάδελφε στη Βουλή, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διαπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίες και κύριοι, τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και πέτυχαν την απελευθέρωση των Βρεβενών. Τιμούμε εκείνους που συνέχισαν, έναν αιώνα μετά το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης, τους αγώνες για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων ακόμα εδαφών μας. Τιμούμε, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Εθνικερσία, όλους εκείνους που ξεπέρασαν τον εαυτό τους για να ελευθερώσουν και να παραδώσουν σε εμάς μια ελεύθερη πατρίδα. Αντλούμε ταυτόχρονα δύναμη και διδαχή από το παράδειγμά τους, ότι δεν οραματιζόμαστε στη βάση των αριθμών, αλλά με τη δύναμη της ψυχής. Ότι οι Έλληνες, διχασμένοι, θρυνούμε τραγωδίες, αλλά ενωμένοι, πετυχαίνουμε θαύματα. Ότι με πίστη στα ιδανικά του έθνους, μπορούμε να κάνουμε εφικτό εκείνο που άλλοι θεωρούν ανέφικτο. Από την πόλη των Γρεβενών στέλνουμε ταυτόχρονα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας στους επίδοξους ταραξίες της γειτονιάς μας, στους επιβελοβόμενους κυριαρχικά δικαιώματά μας. Οι Έλληνες επιζητούμε την ειρήνη και τη συνεργασία με τους λαούς της γειτονιάς μας. Απέναντι ωστόσο στις αλλεπάλληλες εξανατολών προκλήσεις, τις αυθαίρετες αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις, έχουμε μία και μόνο απάντηση. Στα εθνικά μας ζητήματα βάλαμε ξεκάθαρες, κόκκινες γραμμές. Και από τις γραμμές αυτές δεν κάνουμε βήμα πίσω. Επιμένουμε αταλάντευτα στο διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση του ΟΗΕ που ορίζουν με σαφήνεια τα δικαιώματά μας στη γη, τον αέρα και τις θάλασσές μας. Ενισχύουμε και διευρύνουμε τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας μας.
και είμαστε περήφανοι που πετύχαμε την συμφωνία με τη φίλη και σύμμαχο Γαλλία. Μια συμφωνία που προβλέπει και είναι μείζων σημασίας στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση έξωθεν προσβολή στη γη τα πολεμικά μας σκάφη στη θάλασσα. Μια συμφωνία που πέραν της προμήθειας 24 σύγχρονων αεροσκαφών προβλέπει την απόκτηση 3 υπερσύγχρονων φρεγατών. Μια συμφωνία που φέρνει την Ελλάδα και τη Γαλλία στην πρωτοπορία του κοινού ορόματος για μια ισχυρή και αμυντικά αυτοδύναμη Ευρώπη. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια περήφανη χώρα, με εθνική αυτοπεποίθηση, με όραμα και σχέδιο για το μέλλον. Μια χώρα που διδάσκεται από το μέλλον και προχωρά στο αύριο με σιγουριά και στέρεα βήματα. Μια πατρίδα που θέλουμε να υπηρετούμε με όλες τις δυνάμεις μας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Peace.